Ο Σεραφείμ έδειξε την καινή καρέκλα. Τα πώ τον είδε. Μόνο στη ζωή είναι αυτά. Δεν πειράζει, Σεραφείμ. Την άλλη φορά είχαμε στήσει. Να πούμε και μια ιστορία, ένα στίχο που λέμε εμεί. Είχαμε στήσει ένα ολόκληρο σοου εδώ, πριν έρθετε εσεί οι γίγαντε τη δημοσιογραφία και τη τεχνική εδώ και ο Σκάρη, να φορέσει ο Ηλίας ένα. Περικεφαλαία. Μια περικεφαλαία. Παίζαμε με ποιο παίζαμε, με τη Γερμανία παίζαμε τότε. Ήτανε το Euro, έτσι. Το Euro. Κάναμε πρόβες επί 3 ώρες εδώ με την περικεφαλαία και ήταν ο Γίγας. Ποιο ήταν ο Γκόφας, ήταν ο Βασίλης. Ο Γκόφας ήταν. Ο Βασίλης μαζί με τον Γκόφας. Ναι, και... την έβαλα εγώ την περικεφαλαία. Έβαλε την περικεφαλαία ο Ηλίας. Στήθηκε και το πρώτο πλάνο που ρίξαν ήταν η καινή καρέκλα. Η άλλη, όχι του Βασίλη, του Ηλία. Και κάναμε πρόβα 4. Οπότε δικαιολογήστε εσείς. Εντάξει, ευχαριστούμε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, υπάρχει αγωνιστική δράση όπως είπαμε, μπάσκετ, ποδόσφαιρα, εκλογές. Εσύ θα τον ψήφισες τον πρόεδρο, τον ψήφισες. Εγώ θα τον ψήφισα τον πρόεδρο, παιδί μου, αν ώστε να βουλευτείς. Στη δυσάρεστη περίπτωση που ήσουν να βουλευτείς. Στη δυσάρεστη περίπτωση. Φαντάζομαι πως ναι. Γιατί, γιατί? Που... γιατί θεωρώ ότι αυτά που θα μας κάνουν οι Ευρωπαίοι έτσι και... Με τι θα μας κάνουν δηλαδή. Τι μη σου πω καλύτερα. Μου έχουν πει για σένα, ειδικά έχουν ετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο. Οι Ευρωπαίοι όλοι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, πάντως θα γίνει μεγάλη ιστορία, μεγάλη συζήτηση μέσα στις γιορτές. Ωραία, θα σας χαλάσει και τις γιορτές και το δελτίο. Ναι, ναι. Τι ωραία. Δηλαδή, χαίρομαι ειλικρινά. Ρεβεγιόν θα κάνουμε. Μια ωραία χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με βουλή να βλέπεις πω πω. Λοιπόν, η πρώτη εκλογή είναι 23 Δεκεμβρίου. Ναι, η δεύτερη είναι 25. Η δεύτερη είναι 20. Όχι. 23, 29. 5 μέρες διαφορά. Η πρώτη είναι 17, μεγάλη. 17-23-29. Ναι, 17-23-29. Στις δύο πρώτες θέλει 200 και στην τρίτη 180. Ποτέ δεν θα γίνει τίποτα από τα τρία. Και θα πάμε σε εκλογές. Οι οποίες θα είναι Γενάρη. Οι οποίες θα είναι το συντομότερο, λένε. Και τι θα γίνει, Φεβρουαρίου, μάλλον. Μέχρι Φεβρουάριο, όλο αυτό το μήνα τι θα γίνεται. Εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό. Έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση, θα αλλάζει δύο υπουργούς των εσωτερικών και των αυτά τα τυπικά τα ξέρω. Στα οικονομικά τι θα γίνεται. Ό,τι γίνεται και σήμερα. Δηλαδή, μείον 10 το σύστημα. Ήρθε ο Νικολόπουλος, φοράει μια πλερέζα, έχει τρώει κόλλημα από το πρωί κτλ. Ναι, αλλά τρώει κόλλημα τι, το χρηματιστήριο. Κόλλημα, όχι κόλλημα. Κόλλημα, ναι. Και κόλλημα τρώει, γιατί το χρηματιστήριο πήγε μείον 10. Επειδή είναι βαριά η συζήτηση και εσύ δεν είσαι. Πώς να σου πω. Τι. Έτοιμος να την κάνεις αυτή τη στιγμή. Σε ενοχλούν αυτά που λέω. Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί τίποτα. Αυτό που απλώς πρέπει να σκεφτούν οι ηθήνοντες που λένε. Οι ηθήνοντες. Υπεύθυνοι. Οι υπεύθυνοι είναι ότι όσο κόσμος υπάρχει που δεν, αυτό δεν θέλει τις αγορές και τα λοιπά και φοβάται για τα ATM και τα 100 ευρώ που θα παίρνει. Υπάρχει άλλος τόσος κόσμος που δεν έχει ούτε 100 ευρώ να πάρει από το ATM. Οπότε δεν έχει να χάσει τίποτα. Ευκαιρία ζωθείς είναι αυτό που λέμε να καεί και το σπίτι του γείτονα. Όλα να γίνουν ίσωμα. Είναι μια λογική. Δεν λέω ότι όχι, οπωσδήποτε πάντα υπάρχει. Από το ίσωμα πώς θα συνέλθουν αυτοί δεν έχω καταλάβει. Δεν τους ενδιαφέρει. Ωραία, σου λέει εγώ δεν. Έχω αυτή τη στιγμή δεν βγαίνω. Αυτό είναι ωραίο. Έχω χρέη. Αυτό είναι ωραία δικαιολογία. Αυτό είναι η ωραία δικαιολογία κάποιων τύπων που ήταν βολεμένοι και έχουν ξεβολευτεί. Κανένα στην Ελλάδα αυτή την ώρα, δεν λέω ότι δεν περνάει, ότι περνάει καλά, κάποιοι περνάνε πάρα πολύ άσχημα, δεν έχει δει τον πάτο. Εντάξει, κανείς δεν πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν, τα ράφια να είναι άδεια. Κάποιο πάτο συγκεκριμένα. Τον απόπατο. Εντάξει, μια χαρά είναι η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Που έχουν δει τον πάτο. Είχα διακοπή νερού λοιπόν το πρωί στο σπίτι, κάνουν έργα πιο κάτω. Α, μπράβο. Και περίμενα επειδή έχω τα παιδιά μικρά τώρα και τα λοιπά. Λοιπόν, για πες. Όχι, είναι αυτό το αστείο. Το αστείο είναι ότι περίμενα στο φούρνο της γειτονιάς 6,5 ώρα να έρθει το ζαγόρι. Για να πάρει το νερό. Θα πάρω μια δωδεκάδα. Αυτό θα είναι καθημερινότητά σου. Και μου λέει ο φούρναρης. Του λέω τι έγινε Κώστα, γιατί μου λέει τι αυτό, λέω μια δωδεκάδα νερά. Ήρθε ο Τσίπρας μου. Και βγήκα ακόμη. Το λέει για πλάκα. Νερά, ο Κώστας το λέει για πλάκα. Το λέει για πλάκα ο Κώστας. Θα μείνουμε από νερό. Έτσι ακριβώς θα γίνει. Μην έχει καμία αμφιβολία. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει. Βέβαια δεν τα έχουμε δει και εμείς. Εγώ που το υποστηρίζω αυτό έτσι δεν ξέρω πώς είναι τα χειρότερα. Μπορεί να ισχύει καλύτερα εσύ. Να έρθει μετά ο γίγαντας Κουρλέτης και να είμαστε. Εγώ πάω και ζήτω και κερδίζουμε όλο το στοίχημα. Πάντως η λογική λέει ότι μάλλον θα πάμε λίγο χειρότερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πάμε στα δικά μας. Η προσπάθειά μας εμάς είναι να έχουμε πιάσει το στοίχημα μέχρι τότε. Αυτό θέλω να μέχρι πω. Τότε. Ότι όλα... Δηλαδή, γιατί μετά δεν ξέρω θα πληρώνει όλα το ΟΠΑΠ και οι άλλες εταιρείες. Αν θα κλείσουν οι τράπεζες. Ό,τι πιάσουμε, παιδιά, μέχρι τότε. Ο ΟΠΑΠ μπορεί να έχει ένα μικρό θέμα τώρα, έτσι. Όχι μόνο. Άσχετο, ναι. Γιατί οι ξένες εταιρείες που θα λένε δεν μπορούν να στείλουν στις τράπεζες λεφτά και τέτοια δεν θα έχουν ένα θέμα. Που ψάχνονται. Δεν θα μας κόψουν και το στοίχημα τώρα, έτσι. Αυτά είναι σοβαρά θέματα. Θα οργανώνουμε μόνοι μας μετά. Αυτά πρέπει να αναδείξουμε. Θα παίζουμε με πέτρες. Πάρτε δύο και τα φοβερίζουν τον κόσμο. Ποια ATM. Άμα δεν έχει να παίξει στοίχημα, αυτό είναι σωστό διακύβευμα ψήφου. Λοιπόν, γι' αυτό ό,τι πιάσουμε μέχρι τις γιορτές, παιδιά, και μετά σε ντούκι, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, έχει η Champions League full δράση. Champions League, αν δεν έρθει ένας άνθρωπος εδώ, ειδικός με μπορντό παντελόνι. Σκάρης δηλαδή. Να μας εξηγήσει τι και πώς που λένε. Κάποιος ήρθε και το χαιρετάει. Ποιος ήρθε, για να δεν βλέπω μέχρι εκεί. Ποιος ήρθε, ρε.
Δεν ξέρει ούτε αυτό. Δεν το ξέρει. Δεν ξέρει. Ήρθε κάποιο. Πρέπει να έρθει εδώ να το δούμε ποιο είναι. Για να πούμε. Μάλιστα. Καλώ ήρθατε. Έλα, πέρασε. Ποιο δεν έρχεσαι. Όχι, δεν θέλει. Απλώ περίεργο. Είναι περαστικό. Ο Νικολαίδη. Περαστικό. Α, ο Νικολαίδη. Α, εγώ του πάνω αυτήν. Εντάξει. Δικό μου τύπο. Έχει προγνωστικά να δώσει λεφτά. Έλα μέσα, Νικολαίδη. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Σε λίγο. Σε λίγο. Δεν πιστεύω να φέρνει τον Κιτεμέ μαζί σου. Αυτή την κατεμόσαυρα. Γιώργο, πάρε τηλέφωνο τον Κιτεμέ να έρθει με αυγάτα εδώ. Το κατσίκι αυτό. Μην πατήσει ούτε στον όροφο. Πάρε τηλέφωνο να έρθει, να έρθει, να έρθει. Λοιπόν, χρειαζόμαστε βοήθεια για να δούμε σωστά τους αγώνες από τον Νίκο Σκαρή, διότι εδώ είναι τελευταία αγωνιστική. Έλα μέσα, Νίκο, έλα, άστε. Να δούμε τι πιάσαμε, λέω Σκαρή, σωστά. Ωραία, μην πω ότι πιάσαμε κανονικά. Έτσι. Μια χαρά πήγαμε, στον μπάσκετ ειδικά πάμε. Εσύ ήσουν σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, πιάσαμε τον Ολυμπιακό, πιάσαμε τον Σαν Αντώνιο, τον Απόλλωνα, ναι, ναι, και την Μπαρτσελώνα. Και είναι και ωραία στοιχήματα, διότι το Ολυμπιακό το παίζαμε διπλό την Νεπτούνα, ήρθε 10 πόντους τελικά διαφορά. Ναι. Το Σαν Αντώνιο κέρδισε το Μέμφις, δεν υπήρχε συζήτηση. Άνετα δηλαδή, εννοείς τα πιάσες. Εννοείς. Ο Απόλλωνας 10 πόντους στον ΠΑΟΚ και η Μπαρτσελώνα 62 πόντους διαφορά την Τούροβ, ένα τρελό. Άρα θεωρείς ότι δεν περίμενες καν στο τέλος να έχουν αγωνία και τέτοια. Κανένα δεν είχε αγωνία, όχι. Ο Απόλλωνας στον ΠΑΟΚ απλώς ήταν κοντά κάποια στιγμή το παιχνίδι, αλλά άνοιξε στους 10 πόντους ναι. και ήταν ναι. πολύ άνετο. Μάλιστα. Πάμε άλλη κάρτα, έχουμε να πούμε κάτι άλλο πυρηνικά. Και κάποια άλλη κάρτα έχεις εσύ, φίλε, ή όχι. Α, τη δικιά σου. Εσύ, τα δικά σου εννοώ. Τώρα ο Σεραφείμ κοιμήθηκε που έφυγε. Όχι, όχι, Σεραφείμ ξύπνα. Λοιπόν, έχουμε μια κάρτα του Σκάρη. Ο οποίο τι έπιασε, εσύ, Νικολάκη. Το έτσι απλά. Το έτσι απλά το... Ναι, τι έπιασε, πε εσύ και στο έργο τώρα. Ναι. Πέθανε, α, όχι, εντάξει. Βαγιακάνο Σεβίλη, λέει διπλό. Η τετράδα τη Κυριακή. Ναι. Διπλό η Σεβίλη. Ναι. 4-6 το Φίτε Σετβέντε. Ναι. Άσο Μπεσίκτα και το άντερ τη Τρίπολη. Γύρω στα 12 απόδοση είναι αυτό. 13 το άντερ τη Τρίπολη. Τι ωραίο παιχνίδι. Το άντερ τη Τρίπολη το πιάσε κολοφάρδια. 64 ευκαιρίε ο Αστέρα. 70 τελικέ είχαν. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Ούτε αυτό που λέει. Βγαίνει μετά την πράσινη, έχει το θράσο. Ναι. Και λέει, έτσι λέει ότι οι πρωταθλητές ναι. να τους τρελάνουν. Με 64 τελικές ο αστέρας πρωταθλητές να τους τρελάνουν. Το ναι, ρε, έτσι άλλο το είχε βάλει τίτλο, το θυμάσαι. Ναι, καλά, ρε, έχουν βάλει, έτσι. Έχουν βάλει κι άλλα. Ναι, ρε, έτσι. Λοιπόν, και γενικά θέλω να βλέπω, και γενικά να βλέπω. Λοιπόν, πώς θα το πάμε τώρα το έργο. Πρέπει να μας πεις καταρχάς τους ομίλους. Ωραία είμαστε. Κοίτα τι ωραία είμαστε. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ. Έχουμε, λοιπόν, να πούμε πριν ξεκινήσεις, themuppetshow@star.gr. Στέλνει κανένας άνθρωπος με mail. Μετά τις εκπομπές. Γιατί τις βλέπω στο YouTube και νομίζω ότι θα τα στείλουν εκείνη την ώρα. Η δικιά μας επικαιρότητα. Λοιπόν. Έχουν αντίληψη οι θεατές μας. Γρήγορη, όλοι γρήγορη. Λοιπόν, άκου Σκάρη, τι θέλω να κάνεις. Άσε τα, έχω πρώτα απ' όλα αυτά τα ξύλινα που έχεις ετοιμάσει να σε δει γκόμενα στο σπίτι κτλ. Ναι, ναι. Θα ξεκινήσει από τους ομίλους. Δεν χρειάζεται επίσης, σου είπα και το μεσημέρι, να απαντάς σε όλα τα πράγματα. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Δεν σε απαντάω καθόλου. Θέλω, ναι, έτσι, μούτρα. Θέλω να ξεκινήσει από τους ομίλους, όχι με τη σειρά, από τους ομίλους που κρίνονται στον πόντο ή που τα παιχνίδια είναι ενδιαφέροντα για όλους. Ναι, δηλαδή, να σου πω κάτι. Άμα ξεκινήσει και μας λες πρώτος, όμιλος, δεύτερος, τρίτος, δεν έχει σημασία. Να τα πούμε όλα με τη σειρά, γιατί έξω δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει. Κάνε ό,τι έχει ετοιμάσει, μην ακούς τον Ηλία. Εντάξει, ο Ηλίας εδώ είναι ένας τύπος ο οποίος έρχεται για να μας χαλάει τη σειρά. Να κάνει το μάγκα. Θέλω να αλλάξω τα θέματα. Αυτά που κάνει και στο δελτίο δηλαδή. Μια φορά να κάνει κοντρόλ στο δελτίο με τον Ηλία, θα πεις παιδιά, αυτός ο τύπος είναι για το τρελάδικο. Δεν υπάρχει θέμα. Το αποτέλεσμα να πεις ποιο είναι στον κόσμο. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο το αποτέλεσμα. Άρα έλεγε λοιπόν με τη σειρά. Λέγε όπως θες εσύ τώρα. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν, έχουμε όλες τις βαθμολογίες με τη σειρά. Μια τζατζίκι, ναι. Θα σταθούμε λοιπόν εκεί που πρέπει. Πρώτος όμιλος. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Ατλέτικο Μαδρίτης 12 βαθμούς, 9 Γιουβέντους, Ολυμπιακός 6. Εδώ μάλλον, λίγο πολύ λόγω επικαιρότητα τα ξέρουμε όλοι. Μάλλον γιατί δεν τη λες, γιατί χάσει την πίεση. Όχι, ναι, μάλλον με τρεις. Λόγω επικαιρότητα όλο ο κόσμο ξέρει. Μια χαρά στο πρώτο παιχνίδι, μάλλον μια χαρά μπαλίτσα έπαιξε. Εντάξει, ναι, αλλά ήταν Ολυμπιακό πολύ τραγικό. Ήταν πολύ τραγικό, μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Τραγικό, πολύ τραγικό. Πολύ, πιο πολύ. Εδώ η Ατλέτικο Μαδρίτη παίζει στο Τωρίνο. Θέλει έναν βαθμό για να πάρει την πρωτιά του ομίλου. Έτσι, που σημαίνει λογικά. Σε τι τη βοηθάει η πρωτιά του ομίλου. Αυτό. Που σημαίνει λογικά ότι αποφεύγει θα έχει κάποιον πιο αδύναμο αντίπαλο. Αποφεύγει τις πρώτες των άλλων ομίλων. Πόσο έχει έρθει το Ατλέτικο Γιουβέντους. 1-0. Δηλαδή και εδώ η Γιουβέντους θέλει νίκη με 2-0 και πάνω για να βγει πρώτη. Γιατί έχει διαφορά τερμάτων μεγάλη. Έχει 14-3. Άρα αυτό που λέει ο Μίτσελ ότι θα πάνε να κερδίσουν έχει μια βάση. Σίγουρα έχει μια βάση. Γιατί διάβαζα τώρα πριν ανέβω σε κάτι site, έχει κάνει και δηλώσει ο Μίτσελ και λέει: μου είπανε από την Ατλέτικο. Γιατί έχει βάση, ρε παιδιά. Γιατί δεν είναι τελείως αδιάφοροι. Θέλει έστω και τον ένα πόντο. Ναι, αυτό ναι, θέλει. Δεν θέλει. Και οι άλλοι τον πόντο. Δεν είναι ζάρια. Μπορεί να σου κάψει μια στραβή φάση. Ακόμα και ένα μηδέν να έρθει Γιουβέντους.
Είναι πάλι πρώτη Ατλέτικο. Κάτι λέει εδώ. Συνεχίστε εσείς. Τι λες, μεγάλε, για πες. Ναι, ναι, λέει ένα ρούχο. Τρυπάει ο στυλός σου, χαρί. Ο στυλός. Ο στυλός. Τρυπάει ο στυλός. Στις αποδόσεις, λοιπόν, βλέπω εδώ. Ναι, μην το ψάχνεις. Καλά, Ολυμπιακός. Χ θα έρθω, μάτσες. 2-10 ο άσος τους Γιουβέντους. Χ το παιχνίδι. Το ίδιο παιχνίδι. Χ και 3-35 το διπλό της Ατλέτικο. Το είναι το τελευταίο σημείο, το διπλό της Ατλέτικο. Το διπλό της Ατλέτικο. Επίσης, ένα ωραίο χ ημίχρονο έπιασα με το μάτι. 1,75. Το οποίο το έχω δώσει και εγώ σε μεγάλη. Και ένα άντερ που έχω δώσει εγώ, 1,55. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε του Γκότε. Μα στήσανε, Νικολάκη, για θυμίσου. Μα στήσανε. Γερμανοί, Γάλλοι. Ντόρτμουντ Μαρσέη. Με τον Αγίου στο τέλο κτλ. Προκρινό. Ήμουνα στον Εύρο. Στήσανε τον Ολυμπιακό. Στήσασε μια γωνιά που λέγεται το τραγούδι. Ήταν τέσσερι φαντάρι. Εσένα τον τίμιο Ολυμπιακό. Το απάγγελμα τη τιμιότητα. Εμεί με το κεφάλι ψηλά. Ουξά! Άρα είναι ένα όμιλο εδώ. Ο άσο του Ολυμπιακού δίνει 1,35. Αστείο. Δεν το παίζει καν. Δεν το Ολυμπιακό την εποχή. Παιδί μου, άσο Ολυμπιακό. Οποιαδήποτε ομάδα την παίζει στο Champions League. Αν θέλει να κι άλλο ένα διάφορο, γιατί όχι. Ναι, αν βάλεις 1000 ευρώ να πάρεις 350 μόνο τότε. Αν έχεις 1000 ευρώ και να πάρεις. Και να κλαις. Όπως ρίχνανε τα καζοζένα την ταράτσα στα Εξάρχεια, θα πέσεις εσύ έτσι. Ναι. Αυτός λοιπόν, είναι ο πρώτος όμιλος. Για πάμε τον περισσότερο. Πάμε στο δεύτερο. Αν δεν ξέρουν οι λιγότεροι. Η Real Madrid εδώ έχει καθαρίσει, έχει 15 βαθμούς. Βασιλεία 6, Λίβερπουλ και Λουντογκόρετς από 4. Ωραία. Εδώ, ο αχώνευτη ομάδα που λέγεται Λίβερπουλ πάλι ζητάει νίκη μόνο και τα λοιπά, έτσι. Μόνο νίκη λοιπόν ψάχνει η Λίβερπουλ για να περάσει τη Βασιλεία. Αυτά, εμένα. Μόνο νίκη ψάχνει, αυτά μου αρέσουν. Ψάχνει. Ψάχνει. Θυμάσαι άλλη μια φορά που ψάχνω μόνο νίκη. Στίβεν Τζέραρντ, έτσι. There's only one Steven Gerrard. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα δεν θα τα καταφέρει. Η Liverpool, εσύ που είσαι και φαν, είναι τόσο αχώνευτη στην Αγγλία. Αχώνευτη, λέει. Δεν βλέπετε δηλαδή με τίποτα. Εγώ την έχω πιάσει σε κάτι over, σε κάτι under, τέτοια. Δεν έχω κάτι να δω παιχνίδι. Φαίνεται μάλλον η απώλεια του Σουάρες. Η απώλεια του Σουάρες. Και ποιο παίζει μπροστά, ο Κάρολ. Ο Μπαλοτέλης. Ο Μπαλοτέλη. Αυτό είναι μη τρέλο. Παίζει μπαλό, Μπαλοτέλη. Ο Μπαλοτέλη έχει τι περισσότερε. Ο Μπαλοτέλη. Έχει τα άκουδο τα περισσότερα σουτ στην Ευρώπη. Άσου, από με τα λιγότερα γκολ. Από τη σέντρα σου. Η Βασιλεία τι ομάδα είναι, Νικολάκη. Η Βασιλεία είναι πολύ καλή ομάδα. Βγάζει συνεχώ. Δηλαδή, βάζει γκολ. Πιστεύω ότι μπορεί άνετα να κοντράρει τη Λίβερπουλ και να μην χάσει τουλάχιστον. Η Βασιλεία είναι η ομάδα που μα έδωσε το Γίγαντα Κωνσταντζο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εκεί ήταν φοβερό ο Δημοσκό Μπλάκα. Εκεί τι είχε, ήταν το νερό μεταλλικό. Δεν τον βάραγε ο ήλιο. Με το θερμοσύφωνα τον κάνανε μέχρι και διαφήμιση το κουτάκι. Η άτυχη λογικά του ομίλου είναι η Λουντογκόρετ που έχει και αυτή οι ελπίδε. Αλλά παίζει μέσα στη Μαδρίτη. Του πένα διάφορο βέβαια. Για δίνει το διπλό τη Λουντογκόρετ, δίνει 21. Ωραία, έτσι. Και το χ 2-5-25. Εντάξει. Διότι ένα χ τι θα τη πει κανένα Ρεάλ, γιατί έφερε ένα με την. Θα κάνει αλλαγέ σίγουρα. Σίγουρα. Βέβαια τα δεύτερα τη Ρεάλ τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Τέλο πάντων, το μάτσο δηλαδή είναι το Λίβερπουλ Βασιλεία. Αυτό είναι το μάτσο. Και τι θα το παίζει αυτό, Ρεμάγκαση. Θα το δίνω σίγουρα να σου πω. Θα το δίνω σίγουρα. Ένα 60 δίνω. Α σου 3-6. Ποτέ 1,75, δεν ξέρω, ξέρεις τι γίνεται. Στην Αγγλία έχει κάτι φόρα πολλές φορές. Άλλο λέω, ρε. Ποτέ άσο στο 1,60 μπορεί να έρθει, αλλά 1,60 αντίο. Και ό,τι και να μου λέτε η Βασιλεία, καλή ομάδα κτλ. Χωρίς φανέλα. Στην Ελβετία έχει νικήσει. Άνιωθι, που λέει ο Θόδωρος, ο φίλος μου. Άνιωθι. Δεν έχει αίμα. Που λέει ο Χίος. Άντερα, έχεις, που λέει, να σου βγάλουμε το δόντι χωρίς τα ανάλια. Χωρίς να ζητήσει αυτό, μην τα ανάλια. Πιστεύω ότι θα σκοράρει πάντως μέσα. Έτσι πιστεύεις εσύ. Οπότε πρέπει να βάλει δύο. Άλλος όμιλος. Τρίτος. Και μακρύτερος. Πάμε σε Ραφίν. Έλα σε Ραφίν. Εδώ ο χαμός. Ο χαμός. Λεβερκούζεν 9, Μονακό 8, Ζενίτ 7. Μπενφίκα έχει αποχαιρετήσει μέχρι και την τρίτη θέση. Ναι. Γιατί λόγω διαφορά γκολ με την. Μπράβο. Άρα είναι αδιάφορη η Μπενφίκα η οποία παίζει με τη Λεβερκούζεν μέσα. Εγώ βλέπω ένα αμέσως μην μου πείτε τίποτα. Το Μονακό Ζενίτ ένα ωραίο over. Καταρχήν περίμενε. Η Λεβερκούζεν παίζει στην Μπενφίκα, έτσι δεν είναι. Ναι. Που σημαίνει ότι η Λεβερκούζεν έτσι και πάρει ένα πόντο. Με ένα χ περνάει. Περνάει ό,τι και να γίνει. Μπήκε στο στούντιο η πρώτη εκπομπή για τα ζώα με παρουσιαστή ζώο. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Είμαστε στον αέρα. Ναι, έλα, πες. Θέλετε να κάνω παρέμβαση. Όχι, δεν θέλουμε. Θέλουμε να φύγει για να μην πορτήσει κι άλλο. Φύγε, δεν έχω φάει για μεσημέρι. Φύγε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, άρα η Λεβερκούζεν με ένα χ είναι σίγουρα περασμένη. Και ακόμα και αν χάσει, αν έρθει ισοπαλία το Μονακό Ζενίτ, πάλι περασμένη είναι. Η Λεβερκούζεν έχει 9. Ναι. Καθίστε, παιδιά, ένα λεπτό. Λάθος είναι αυτό που λέμε. Η Λεβερκούζεν έχει 9, έτσι δεν είναι. Ναι. Οι άλλες δύο έχουν 8 και 7. Ναι, αλλά παίζουν ένα άρα θα περάσει. Ναι, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, με ποιο αποτέλεσμα μένουν έξω. Με κανένα δεν μένει έξω η Λεβερκούζεν. Άμα έρθει ισοπαλία, κάποιος θα μείνει στους 8
Ναι, δεν είπε κανένα που μείνει έξω. Ναι, αυτό είναι. Άρα θέση, δεν χρειάζεται ούτε το χ. Αυτό εννοώ. Όχι, για την πρώτη θέση. Για την πρώτη θέση, ναι, εντάξει, για την πρώτη θέση, συγγνώμη. Ναι. Άρα η Λεβερκούζεν είναι περασμένη και πάει ή για πρώτη ή για δεύτερη. Κοίτα, η Λεβερκούζεν δίνει το διπλό τη 2-25. Ναι, δεν θα έρθει διπλό. Θα έρθει ένα χ όμω. Χ εύκολα. Ναι. Δροσερό κιόλα. Και με γκολ κιόλα. Από ό,τι δήλωσε ο προπονητή τη Μπενφίκα, αυτό ο μετάσπατο. Αυτό ο τύπο. Ο τύπο. Θα παίξει λέει με αλλαγέ. Η Μπενφίκα. Ο Σάμαρη παίζει. Ο Σάμαρη είναι τιμωρημένο για σήμερα. Παίζει λίγο. Παίζει γενικά εννοώ. Αυτή δεν ήταν η ερώτηση. Όχι, δεν ήταν γενικά. Παίζει σήμερα. Δεν το διευκρίνησε. Ρίξε και τον Κούγια επάνω που τον βλέπω εγώ εδώ να τον βλέπουμε. Εντάξει, έχω ένα Κούγια έτοιμο. Εδώ λίγα πολλά. Κύριε, του λέει. Κύριε, είναι αυτόφορο. Κύριε, στον αστυνομικό λέει. Είναι αυτόφορο, κύριε. Μετά όμω, όχι τώρα, έλα. Για πάμε εδώ τώρα με το έργο που λέγεται Dortmund, ρε Σινίκο. Λίγο πολύ έχουν ξεκαθαρίσει εδώ. Η Άντερλεκτ, ό,τι και να γίνει, είναι τρίτη θέση, το βλέπουμε. Ναι. Η Γαλατάσαραϊ έχει αποχαιρετήσει. Mm. Και Dortmund Arsenal θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Λογικά η Dortmund δεν θα έχει πρόβλημα γιατί παίζει εντός με την Άντερλεκτ. Είναι χάλια η Dortmund φέτος, έτσι. Στο Champions League πάει καλά. Στο Γερμανία είναι τρίτη από το τέλος. Ήταν τελευταία και νίκησε και ανέβηκε. Ναι, είναι αυτό το παιχνίδι τώρα το Dortmund Anderlecht είναι 25 ο άσος για κανένα λόγο. Δεν ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι. Για κανένα λόγο. Ναι. Η Anderlecht βάζει γκολ βέβαια, είναι ένα ωραίο γκολ ίσως αυτό. Ο γκολ δεν βάζει πάντα, αλλά εντάξει. Εντάξει, πάντως τώρα το... Εντάξει. Και η Arsenal που παίζει μέσα στην Γαλατά. Είπαμε από μια μη μπω ο καθένα. Όχι, αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα είναι πολύ γόνιμη και βοηθάει πάρα πολύ. Ο Βενγκέρ βγήκε και είπε: εμείς θα παίξουμε με τα δεύτερα τρίτα. Με την καρδιά μας. Όπως ερχόταν στο Καραϊσκάκι τελευταίες αγωνιστικές σειρές. Ο Βενγκέρ με τα δεύτερα τρίτα το συνηθίζει. Ο Κάμπελ θα είναι βασικός. Άντε, επιτέλους αυτό το παιδί. Όλο θα τον πάρουμε. Οπότε διαβάζει το ρεπορτάζ Ολυμπιακού στην κρίση τώρα. Θα πάρει το Κάμπελ. Λέει στο τέλος. Λέει στα μεταγραφικά θα πάρει τον Κάμπελ. Ο Κάμπελ το ξέρει. Όπως και εμείς θα παίρναμε τον αυτόν τον Αμπέιντ. Αυτός δίνει και συνεντεύξεις όπως έχω δει και λέει πάντα θέμου στο μυαλό μου Παναθηναϊκός. Τώρα όχι γιατί παίζει κατά φορά στην Νιούκαστλ. Λοιπόν, μάλιστα, άλλο νόμιλο έχουμε. Έχουμε, ναι, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάντως μέχρι στιγμής ο όμιλος φωτιά μας έχει πει πουθενά δεν βλέπω φωτιά. Όχι, εντάξει, πάμε στον επόμενο όμιλο, ναι. Λοιπόν, εδώ. Έλα, σερ, πάμε. Εδώ να το όμιλο φωτιά. Σερ το λέω το σερ. Η Μπάγερ έχει τελειώσει μια χαρά. Σερ παπά. Και ναι. Τώρα Ρώμα, Σίτι και Ντέσεκα έχουν και οι τρεις από πέντε βαθμούς. Η Μπάγερ θα κάτσει, το λέω εγώ. Θα κάτσει στους Ρώσους. Θα κάτσει η Μπάγερ. Πού παίζει στο Μονακό. Η Μπάγερ υποδέχεται την Τζέσικα. Τίποτα. Θα κάτσει, κάτσει και να μου θυμηθεί. Θα κάτσει και εσύ μαζί. Και το διπλό ξέρει ποιο θα είναι εδώ, έτσι. Μάντσεστερ Σίτι, μην ασχολείσαι. Μην πει πάλι, δεν έχει ομάδα. Την είχε πατήσει μια φορά, βρόσκε. Σε παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, είναι σαν να πίνουν μπιζολβόν ναι, αυτό το δίπλο. Ρώμα, Μάντσεστερ Σίτι. Γιατί η Ρώμα, αν είναι ομαδάρα η Ρώμα, έτσι. Ρώμα, ομαδάρα τρομερή, Κώστα Μαρουλά, Τσιουφίου και Αγκουέρο η Σίτι. Ναι, εντάξει, θα παίξει ο Τζέκο που είναι χειρότερο από τον. Τον Αγκουέρο και άλλον έναν. Τον Αγκουέρο είναι σίγουρο κατά τα κάτω. Είδα τον Τουρέ. Τη λείπει κι άλλο ένα βασικό, το διάβαζα πριν. Ναι. Και χωρί τον Τουρέ. Να πάει ο Θόδωρο. Ούτε ποτέ. Ούτε Τουρέ. Μια χαρά, ο Θόδωρο είναι εδώ. Να το στείλω εγώ. Να του πάρει. Δύσκολο παιχνίδι για τη City. Ναι. Αυτό λοιπόν, άλλο. Προχωράμε. Ναι. Έκτο όμιλο. Μιλάμε ναι. Το Σούκα σε αυτήν. Έκτο όμιλο. Εντάξει. Ναι. Έκτο όμιλο. Πάμε άλλο όμιλο. Έκτο όμιλο. Ναι, ωραίο έτσι. Εδώ. Παρί Μπαρτσελώνα 13 και 12. Ναι. Και παίζουν αύριο, είναι αυτοί οι αγώνες, Μπαρτσελώνα Παρί Σεζερμέν. Κυνηγάνε την πρώτη θέση λοιπόν. Μπαρτσελώνα Παρί Σεζερμέν. Και Άγιαξ Αποέλ. Ωραίος όμιλος, νικήσει... θα κρυθεί στο τέλος. Άγιαξ Αποέλ όμως όποιος... Για το UEFA. Ναι, πάει UEFA. Χι θα έρθει αυτό το μάτι δυστυχώς για τον Αποέλ. Ναι. Ωραία, προχωράμε. Τώρα τι συμβαίνει, τι γίνεται αν η Μπαρτσελώνα δεν είναι πρώτη, ας πούμε. Τι σημαίνει αυτό. Κληρώνεται. Στην κλήρωση, δεν, αν είναι ο πρώτος, δεν πέφτει με πρώτο άλλο ομίλο. Έχει να κάνει με την έδρα καθόλου. Και ο πρώτος έχει το δεύτερο παιχνίδι εντός. Μάλιστα. Αυτό. Δηλαδή, το πιο βασικό είναι όμως ότι αποφεύγει τον πρώτο του άλλου ομίλου. Καμιά φορά όμως ο δεύτερος είναι καλύτερο από τον πρώτο. Εντάξει, καμιά φορά. Άρα ο Ολυμπιακός θα αποφύγει την Μπαρτσελόνα, δηλαδή, αν έρθει δεύτερη. Αχ, τι θα ακούσουμε άλλο. Λοιπόν, εδώ η Chelsea έχει 11 βαθμούς. Είναι πρώτη και παίζει με τη δεύτερη Sporting Λισαβόνα, όπου θέλει τη νίκη και μόνη Sporting Λισαβόνα. Με τη Liverpool τη Πορτογαλία. Επίσης αχώνευτη ομάδα σπορτ. Για συνέχιση. Η Σάλκε παίζει εκτός έδρας με τους Σλοβαίνους, με τη Μάριμπορ. Μάλιστα. Όπου η Σάλκε θέλει την νίκη και γι' αυτό είναι μόλις το 1,75. Καλά, υπάρχουν Σλοβαίνοι, να ξέρεις. Γερμανοί είναι. Σλοβαίνοι απλώς έχουν βάλει διαφορετική ταμπέλα στο μάτι. Το θέλει και η Μάριμπορ το παιχνίδι. Το θέλει και η Μάριμπορ, αλλά εντάξει. Η Σάλκε είναι καλύτερη από τη Μάριμπορ. Θέλει, Το θέλει, το δίνει όμως.
Η Σάλκη είναι πολύ καλύτερη και έριξε μια τριάρα. Ωραία, πάμε. Πέρασαμε τον άλλο. Έρχεται με από δύο σημεία. Παίρνει, μη σταματάς, Σεραφείμ. Μη σταματάς, αγόρι μου, έτσι. Είναι λοιπόν, άγχος. Εδώ πάρα. Η ναι. Πόρτο πρώτη, ποτάμι. 13 βαθμούς, ό,τι και να γίνει είναι πρώτη. Ναι. Η Σαχτάρ, ό,τι και να γίνει είναι δεύτερη. Ναι. Και ο Ερνέστο τρίτος. Αυτό. Και εκείνο το παιχνίδι όλο το σημαντικό. Ποιο, Μπιλμπάο. Αθλέτικ Μπιλμπάο, Μπάντε Μπορίσοφ. Η Μπάντε παίρνει μόνο τη νίκη. Μέσα παίζει Μπιλμπάο, στον Μπιλμπάο. Μπιλμπάο, μπάτε, ναι. Μέσα στον Μπιλμπάο. Στο Μπιλμπάο. Νομίζω θα δίνει και λίγο αυτό. Η Μπιλμπάο, αν περάσει πάντως εδώ, αμέσως, που λογικά θα περάσει, είναι το φαβορί να πάρει το Europa, έτσι. Εντάξει, δηλαδή σε σχέση με τις ομάδες. Άκου, σε σχέση με τις ομάδες που πέρασαν τώρα ως τρίτες, που βλέπουμε να περνάνε ως τρίτες. Ναι. Και σε σχέση με τις ομάδες που ήδη βλέπω στο Europa, ναι, δεν έχω δει και καμιά ομάδα. Ισπανική ομάδα, έχουν παράδοση ισπανική στο UEFA. Μέχρι και Αλαβές και φτάσει στο τελικό του. Τελικό, ένα τελικό 4-3 που είχε. Με την Λίβερπουλ. Σε Βίλη είναι καλή ομάδα. Όμως και Αλαβές, θέλω να σου πω, ήταν μια 6η-7η ομάδα του πρωταθλήματος. Είχε τάφε παλιότερα, είχε πάει ψηλά στο Europa. Το γουστάρουν. Για τους Ισπανούς λέει δεν ισχύει αυτό που λέμε εδώ. Διάβαζα το φως της προάλλες και έλεγε τι να το κάνει, λέει, το Europa Ολυμπιακός. Δηλαδή, άμα πάει, ας πούμε, στους 4 στο Europa, δεν είναι καλό αυτό. Αυτό όμως, εδώ τώρα ευλακίες αυτά που λες. Δεν είναι καλό δηλαδή. Μια χαρά είναι και όλοι το υπολογίζουν. Σε κάποιες χώρες όμως όντως δεν το υπολογίζουν. Δηλαδή, οι Ιταλοί δεν το υπολογίζουν καθόλου. Στην Αγγλία. Και οι Άγγλοι λίγο λιγότερο. Δεν του νοιάζει το Europa. Οι Ιταλοί επίσης δεν το υπολογίζουν. Οι Άγγλοι ξέρει πώ διαγράμμα παίζουν το χρόνο. Ναι, 500. Παίζουν πρωτάθλημα. Παίζουν Charity Shield. Παίζουν League Cup. Παίζουν όποιο περάσει απ' έξω. Παίζουν το Πάσχα. Παίζουν τα Χριστούγεννα. Θα σου πω κάτι πολύ πιο απλό. Επειδή... Πάντως οι Ιταλοί όντως δεν ενδιαφέρονται για το Γιουρόπα. Στην Αγγλία που ποτέ δεν έχουν ενδιαφέρει. Άμα βγει κάποιος 13ος, βγαίνει στην Ευρώπη. Στη βαθμολογία παίρνει περισσότερα χρήματα από ό,τι άμα πάει στον τελικό του Γιουρόπα. Ναι, βέβαια. Γιατί είναι συμφωνίες τέτοιες. Μα κάποιος μου έλεγε κάποτε στον Τριακόπουλο και μου είχαν τρομερή εντύπωση τότε, αλλά μετά ήταν το πιο ακριβό μάτσο στον πλανήτη από θέμα χρημάτων. Είναι ποιο νομίζεις. Δεν είναι ούτε ο τελικός της Champions League. Καλά, είναι ο τελικός του NFL το πιο. Δεν λέω, ναι, συγγνώμη. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν είναι, λέει, ούτε το Champions League, και όντως δεν είναι. Ούτε τα μεγάλα. Είναι το match που θα. Ποιος θα ανέβει από την πρώτη Αγγλία, από την Championship τώρα, στην Premier, γιατί. Γιατί όποιος ανέβει στην Premier κατευθείαν έχει 100 εκατομμύρια από τα τηλεοπτικά. 80 εκατομμύρια. Ναι, είναι δηλαδή αυτομάτως το πιο ακριβό match. Ναι, αυτό κάνει η Leicester κάθε χρόνο. Πάει, παίρνει αυτά, ξαναπέφτει. Ξαναπέφτει. Πάντως είναι σε θέμα χρημάτων ένα παιχνίδι και μόνο είναι το πιο ακριβό. Αυτό το στη Championship. Ο τελικός του playoff του Champions. Ολοκλήρωση, παιδί μου. Έχουμε ετοιμάσει και για το Europa League. Καλά, περίμενε να πούμε τα προγνωστικά μας λοιπόν τώρα. Ναι, ναι. Και θα τα βγάλουμε, ναι, εντάξει. Σεραφείμ, του Ηλία πρώτα, έτσι. Ναι. Πάμε να πούμε τα δικά μου πρώτα που έχουν. Η πρώτη κάρτα Σεραφείμ είναι καθαρά. Πώς τη λες για να τη δει. Τη λέω, τα έχω δει. Τα έχω δει. Κάτσε να αλλάξει τώρα ο Σεραφείμ. Εδώ πάρε μεγάλη. Έλα, ρε Σεραφείμ. Γίγαντας. Λοιπόν, εγώ το Juventus Ατλέτικο επειδή. Που να έχει και δεύτερο χέρι ο Σεραφείμ. Είναι δύσκολο. Έχω μάθει ότι έχει τρίτο πόδι. Ποιο το λέει αυτό. Κάτι φήμες. Παναγία μου. Το Juventus Ατλέτικο, λοιπόν, εγώ επειδή δεν μπορώ να διαβάσω τόσο προχωρημένα, το βλέπω ένα under. Ίσως και στο 1-1. Είναι καλή άποδοση τώρα 55. Και η ζωή συνεχίζεται. Mm. Μπάρτσα Παρί μου κάνει το χι ημίχρονο στο 2.50. Να μην σπάσουμε και τα πόδια μας λίγο. 0-0 friend, μια χαρά είμαστε και οι δύο. Σιγά η Μπαρτσελόνα δεν θα τρομάξει αν παίξουμε τον πρώτο των ομίλων. Κάτι τρισταγίστηκα. Το ίδιο πράγμα είναι. Ρώμα City, εδώ βλέπω Κώστα Μανολάχος. Έχω λέμπα να μπαίνουν μέσα να το πάρουν το μάτς. Το Ρωσίδι να φυλάνε το δαφνοστεφανωμένο έφυγο. Διπλό φουλ. Βάλε το τηλέφωνο εδώ. Ποιος είναι. Εδώ το γνωστικό όπως καταλαβαίνεις. Κάτσε να μιλήσουμε με τον Μάκη το Διώγο το φίλο μου. Δεν το μπορεί Μάκη να λέει, βλέπω, στον αέρα. Τι δεν μπορώ να βλέπω την Manchester City μπροστά μου. Ναι, πες την παρασούλα. Ναι. Είναι μια αχώνευτη, ανύπαρκτη ομάδα με μηδενική ιστορία. Με μηδενική ιστορία. Γεια σου, την έχεις δει όμως. Προσπαθώ, κάνω έτσι. Όταν παίζω δεν μπορώ να τη βλέπω καθόλου. Μηδενική ιστορία. Μαζεύτηκε ένα τύπο και είπε τι θα κάνω, θα πάρω 22 ποδοσφαιριστές ακριβούς. Δεν έχει τίποτα αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να το βλέπω. Άρα συγχαίρεσαι και την Παρί. Το ίδιο. Ναι, ήμουν αδιάφορο. Εντάξει, πάλι. Έχει τώρα λίγο ιστορία παραπάνω. Πάντω είναι τρομερά στοιχηματικό ο τέτοιο. Εμεί στη Γαλλία είμαστε σε τέτοια διαγνωστική. Ναι, μπράβο. Ναι, λοιπόν. Και ο Ολυμπιακός Μάλμε. Over το βλέπω το παιχνίδι και δεν ξέρω πώς έρθει και κανένα 1-2, 1-3, 2-1, 3-1 και γκολ επίσης. Την καζούρα θα τη φας, δεν την γλιτώνει. Δεν βλέπω τρόπο η Μάλμε να μη σκοράρει σήμερα. Εγώ λέω να το παίξουμε 1-1 γιατί εσύ το δίνεις over, εγώ under. Το ίδιο έγινε με το Τρίπολη Παναθηναϊκός και ήρθε 1-1. Οπότε σκοράκι. Όχι, εγώ under το είχα δώσει. Α, όχι, over, έχεις δίκιο. Επίσης εδώ το Ολυμπιακός Μάλμε για να σπάσει επιτέλους η γκίνια. Ας πάρει ο Ρομπέρτο την μπάλα μόνος του να τη βάλει στα δίχτυα να τελειώνουμε. Γιατί το πάει κοντά εκεί κάθε τρεις και λίγο. Τώρα πάλι έφαγε από την κλειστή γωνία γκολ. Είναι μια σεζόν παρατεταμένη ούτε φορμαρίσματος. Ας την πάρει λοιπόν με τα χέρια να την πετάξει μέσα, μπας και φύγει αυτό το χτυκιό από πάνω μας και ξεκινήσουμε με το 0. Την Γιουβέντους σου δώσε τρεις βαθμούς μόνος του όμως. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα, στο πραγματικό Champions League. Τα έχω ονειρευτεί τα αποτελέσματα. Το Ορκή Χάλιφαξ είναι ένα ωραίο χ.
Το Halifax βάζει μάλινα, να ξέρετε. Και επίσης η ομάδα rugby εδώ είναι καλύτερη από την ποδοσφαίρου. Οπότε καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Μεγάλες πληροφορίες. Don Caster, περσινή πρωταθλήτρια της League One με την Notts County, Χ στο 330. Ναι. Besiktas τότε να είναι τα Europa αυτά. Χι πάλι στο 330. Τι περίμενε να μας δώσει και να μας πει τι ήταν γίνεται. Ήταν δηλαδή, γι' αυτό. Το, μα εγώ δεν τις λέω γι' αυτό. Το Don Caster είναι κύπελο να πούμε. Πες τα και πριν από μένα να του Europa. Οι δύο ομάδες αυτές, Don Caster και Notts County, ήταν πέρσι στην μια κατηγορία. Η Don Caster ανέβηκε κατηγορία. Besiktas Tottenham, ένα χ στο 3-30. Όταν πάνε οι Άγγλοι στην Κωνσταντινούπολη γίνεται λίγο χαμός. Απλώς το Besiktas είναι η κυριλέ περιοχή. Οπότε ίσως εκεί πάνε να σβηστώ παιχνίδι. Για το Steaua Dynamo έχω πολλά να σας πω μετά. Σας λέω μόνο εδώ το χ του 3-35. Θα μας πεις για το όνομα που τους έχει πάρει και τα λοιπά. Εντάξει, τα όχι, ποιο όνομα. Για τη Steaua. Ότι δεν έχει όνομα Steaua, το ξέρεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Την ιστορία του Χάτζη την ξέρεις. Του Χάτζη τι είναι. Ναι. Τότε παλιά τι. Λοιπόν, καταρχάς καρή για να μαθαίνεις εσύ που είσαι νεότερος. Η Steaua είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη το 86. Του καντάμε. Και η Δυναμό Κιέβου κυπελούχος Ευρώπης το 86. Αυτό δεν το ξέρω. Είναι να παίξουν λοιπόν Super Cup. Ναι. Η περιβόητη Δυναμό Κιέβου του Λομπανόφσκι με τα υπερηχητικά. Και η περιβόητη του Καντάμπου. Του Καντάμπου και του Γιώργου Βαρδινογιάννη μέσα στη σέντρα με το κύπελο πρωταθλητριών. Στη φωτογραφία. Λοιπόν. Και που ήταν κακός παράγοντα. Η Steaua έχει ένα κοινό σημείο με τη Δυναμό Κιέβου το εξής. Steaua η ομάδα του στρατού, ναι. Η Τσαουσέσκου. Έχει συνέχεια για σήμερα. Η Δυναμό Κιέβου ομάδα της Καγκεμπέ. Λέει λοιπόν τότε ο Τσαουσέσκου, δεν μπορώ να χάσω λέει εγώ από τους Ουκρανούς αλλά τότε Σοβιετικούς. Τι θα κάνω, θα πάρω τον καλύτερο παίκτη της Ρουμανίας, το Χάτζη, ο οποίος έπαιζε στη Σπορτούλ τότε. Ο γνωστός Χάτζη, που ήταν λίγο Έλληνας μετά να γίνει. Ήταν η μάνα του. Ήταν η μάνα του, ναι. Λοιπόν. Και λέει θα πάρω το Χάτζη, λέει για το παιχνίδι αυτό του Super Cup να με βοηθήσει η ομάδα του στρατού τώρα, έτσι. Παίρνει το Χάτζη λοιπόν, δανεικό από τη Σπορτούλ για το παιχνίδι. Για το παιχνίδι του Super Cup. Κερδίζει ένα 0 στα το παίρνει το Super Cup, δεν τον επέστρεψε ποτέ το Χάτζη πίσω. Πήγαινε να το ζητήσει. Έπαιξε τρία χρόνια. Πήγαινε να το ζητήσει. Θα τον έπαιρνε έτσι κι αλλιώ. Πήγαινε τον Τσαουσέσκου να πάρει εσύ το παίρνει πίσω. Ο πρόεδρο τη Σπορτούλ. Έχει συνέχεια αυτό που το δένουμε με τη σημερινή λοιπόν επικαιρότητα γιατί η Steaua, που είναι η ομάδα στρατού όπως είπε ο Ηλίας, κέρδισε στη δημοκρατική πια Ρουμανία. Δημοκρατικότατη. Ο στρατός κέρδισε το δικαστήριο πριν από μια εβδομάδα από τη διοίκηση τη Steaua που είναι στη φυλακή. Η διοίκηση τη Steaua Μπεκάλι είναι στη φυλακή. Φοβερή δημοκρατία. Κέρδισε το δικαστήριο και τη αφαιρέθηκε το όνομα. Και προχθές. Στο παιχνίδι του πρωταθλήματος, αυτά πρέπει να τα έχεις δει εσύ και να τα έχεις βγάλει ήδη και φωτογραφίες, γιατί τα έχουν βάλει τα site, έπαιξε Steaua χωρίς σήμα και χωρίς όνομα. Γηπεδούχοι, ζόηση ήταν η ομάδα η φιλοξενούμενη. Και της επέτρεψε, λέει, ο στρατός, η διοίκηση του στρατού, να χρησιμοποιήσει το όνομα μόνο για το παιχνίδι του αυτό, του Europa. Και πάλι χωρίς όνομα θα παίξει την Κυριακή. Πώς τα βλέπεις αυτά, δημοκρατικότατα. Δημοκρατικότατα. Έφυγε ο Τσαουσέσκου λοιπόν, και σκάφη. Κάτσε να μας πει αυτός εδώ τις κάρτες, τι άλλο έχουμε. Έχει άλλη κάρτα, πρέπει να μιλήσουμε. Απλώς να πούμε ότι είναι 3-4 αυτό, έτσι. Καλά να μην τα γράψει ο φίλος Κάρης. Ωραία. Το έγραψα, αλλά. Ναι, όχι, το έγραψα και το είδαμε και πριν. Στο full frame φαίνεται, εδώ κόβεται. Για πες μας λίγο τώρα τα. Όχι, όχι, έχει και άλλη κάρτα. Έχω άλλες δύο, θα τις πω τώρα. Έχει άλλες δύο. Πες εσύ τώρα να μας πει ο Κάρης και να πω εγώ τι κάνω. Πάμε λοιπόν άλλα προγνωστικά από το Europa. Ναι. Τα έχω στήσει, αλλά έχουν και άλλα μέσα. Ναι. Maribor Schalke το βλέπω ένα over 2,5. Στο 1,60. Bayern CSKA, εγώ πιστεύω θα το δώσει η ομάδα. Εντάξει, μου. Το λέω ευθέως. Το δίνει. Χ2 στο 3,60. Chelsea Sporting Λισαβόνα. Τι αγώνα αυτό είναι αυτό. Ναι, 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 και όμως διπλό. Θέλει χ η Chelsea για τους 16. Μα μας τα πω αυτό. Θέλει χ η Sporting για τους 16. Εγώ βλέπω να πηγαίνει 0-1 το ημίχρονο και μετά βλέπουμε. Και Παναθηναϊκός στο Ρίλ, αυτό το παιχνίδι που αν πάρε 3.000 βέιμι, δηλαδή θα είναι θαύμα. Πάντα γιατί όπως ξέρεις δεν έχει νόημα. Τι κάνει η ομάδα, τα έχουμε πει. Άλλη μια συγκλονιστική εμφάνιση του λατρεμένου μας τριφυλιού στην Ευρώπη ολοκληρώνεται. Άλλη μια τρομερή πορεία. Μας θα κάνετε καρπούς για κάθε χρόνο να βγείτε στην Ευρώπη για να πάρετε ένα. Κατάλαβε αυτή η ιστορία. Κάποτε βγαίναμε και σα τα κάναμε καλά. Μα πάει το κάποτε. Πάει, πέρασε το κάποτε. Ιστορία μετράει. Γιατί και πέρασε το κάποτε. Μα και εσεί μα λέτε 37 ευρώ. Και ο κάποτε, ο πολυμετοχικό και το κάποτε. Να βγείτε στην Ευρώπη, να παίζετε με την ιστορία να πάρετε ραμπόζα. Αυτό είναι το έχουμε κάνει ρεκόρ σε νίκες και σε μια χρονιά και σε βαθμούς. Πέστε το βράδυ στο τζάκι να κοιμηθείς. Βάλε και μια πατάτα στο φούρνο να ψήνεις εκεί. Όπως και θυμίσου τα. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, μας ξεφτυλίζεις τα μήνες στα πλάτη της Ευρώπης. Πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας νίκη. Είναι δύσκολη θέση, δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν το καταλαβαίνω εγώ. Είναι να κάνουμε την πρώτη μας νίκη, να πάρουμε 4 πόντους. Και μη σου πω τι και. Και εσύ σε 40 ομίλους 4 πόντους πήρες τους μισούς και ούτε. Πόσες φορές 16 έχω
περάσει, θυμάσαι. Τέσσερις. Εσύ πόσες φορές έχεις περάσει. Παραπάνω από σένα. Α, μην μου βάζεις τις Δέσποινες Παπαδοπούλου μέσα. Σοβαρά μιλάς. Να μου πεις έχεις παίξει Champions League. Δεν έχεις παίξει. Έχει παίξει Νίκο με Champions League ο κύριος. Ναι, δεν έχω παίξει. Τότε που είχε. Σεντονάκι. Έχει παίξει, έχει παίξει. Κάποτε. Γιώργος Καραγκούνης. Δεν κατάλαβες. Έχω παίξει. Γιώργος Καραγκούνης. Πού πήγες να μας πεις. Πού πήγαμε στο Σάμπιο. Είχατε τόσα χρόνια την καραμέλα της Ευρώπης. Διπλό να σιόπλε μέσα σε Σάμπιο και το θυμάμαι. Μέσα στο Σάμπιο. Θυμούνται πάρα πολύ στο Αμβούργο ήταν. Και θα θυμάστε καλά γιατί είχατε δονώσει την ελληνική αγορά στα εστιατόρια. Τα θυμάσαι εσύ που κάθε Πέμπτη με βρισκόμαστε στο γραφείο και λέγε δεν το είδα. Είχα πάει σε ένα εστιατόριο. Θέατρο. Όλα τα παιχνίδια. Σινεμά, εσύ εστιατόριο. Άλλο μια πολιτιστική έκρηξη στον Ολυμπιακό. Όλα τα παιχνίδια με τον αντίπαλο. Ρε τον καναπέ, το θυμάστε που σα είχαμε σηκώσει τηλεοφόρο. Τον καναπέ που σα είχαμε σηκώσει τηλεοφόρο. Που λέγανε από μέγα ξανά και τέτοια. Πολιτισμένο. Δεν πάμε και στην τέταρτη κάρτα. Η τέταρτη κάρτα είναι μπασκετάκι. Καλό θα κάνετε τι άλλε να τι αγνοήσετε αυτή τη σημειώσετε. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Βέντσπιλς πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Η Βέντσπιλς, για να μην ρωτάτε, είναι λετωνική ομάδα. 5,5 διαφορά για τη Βέντσπιλς. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Είναι ένα καλό άσο στο 1,75. Ξέρεις πώς λέγεται η ομοσπονδία στη Λετωνία του μπάσκετ. Πώς λέγεται το μπάσκετ στη Λετωνία. Μπασκετμπόλα. Μπασκετμπόλα. Του Νίκου τα τέτοια θα δούμε μετά για το Europa. Εδώ στη Βέντσπιλς Νίκο Καρή, φίλε μου, έπαιζε ο Μπλουμ του Παναθηναϊκού. Ναι. Ο Γιάννη που λένε ο Μπλουμ έπαιζε. Οι πατάτε Μπλουμ που λέγαμε. Golden State πάει τρένο τον Golden State στο NBA. Αυτά είναι φοβερά. Δηλαδή η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο για όσου δεν ξέρουν. 4,5 πόντου πέρα το Χιούστον δεν του στάνουν. Εδώ είναι 15 πόντου στο κεφάλι με άνεση. Ο Κάρη αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο playmaker στο NBA με διαφορά μεγάλη από τον δεύτερο. Τραυματίστηκε ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου, καλά, δεν λέει τίποτα αυτό. Είδα το Χάρντεν προχθές ένα βίντεο προπόνηση. Τα βάζε το δεύτερο. Κι όμως ο Χάρντεν τον Παπα-Νικολάου τον παίζει. Δίνει την μπάλα. Τον παίζει όπως το λέει. Γιατί δεν τον παίζει, έχει δίκιο. Αλήθεια είναι. Είναι σαν παιδική χαρά τον παίζει. Από εκεί ξεκινάει. Ο Ούνιξ Καζάν Ζαλγίρης, εδώ θα γίνει έκπληξη γιατί η Καζάν έχει πάρει τρεις περίεργες νίκες τον τελευταίο καιρό. Η Αρκούδα, αυτό σημαίνει Ούνιξ να ξέρουμε στα ρώσικα. Ναι, ναι, ναι. 7,5 πόντι είναι όμως το αβάτζο της Ζαλγίρης. Ένα διπλό το βλέπω αυτό στο 1,75. Όσο και να θέλει τη νίκη Ούνιξ δεν λέει κάτι, θα πρέπει να μπορεί και να την πάρει κιόλας. Και το Νεπτούνας Γαλατά, η Νεπτούνας 1,5 πόντο. Η Νεπτούνας δεν έχει χάσει, μόνο από τον Ολυμπιακό του Βασίλη Σπανούλη έχασε εκεί μέσα. Καλή ομάδα, λιθουανική ομάδα με δύο Αμερικάνους. Στην παράταση, νομίζω. Στην όχι, δεν στην παράταση. Είναι ισόβαθμες οι δύο ομάδες αυτές. Νεπτούνας και Γαλατά. Εσύ έχεις πει ότι οι Τούρκοι θα πάνε φούλο. Βαθμούς, όχι Γαλατά. Όχι, Ολυμπιακό δεν έχει την Νεπτούνα στην παράταση. Μετά από δύο παράτασεις. Ναι, λέω, εδώ δίνω άσο. Όχι, εννοώ ότι ακόμα και νοήθηκα. Νομίζω ότι εννοούσε την παράταση. Είναι δύσκολα ακόμα. Είδαμε του Ηλία να δούμε τις αναλύσεις που έχει κάνει για τους ομίλους του Europa. Δεν πιστεύω ότι έχει κάνει για όλους τους ομίλους. Για όλους, βέβαια. Είναι 40 ομίλοι, ρε. 12 12 όχι, να μην δούμε. Όχι, πούμε, 12 όμιλοι. Α πούμε προγνωστικά για να φύγω να πάρω μπράβο, μεγάλο ζάιρι. Τα προγνωστικά του, ναι, μπράβο, μπράβο, τα προγνωστικά μπράβο. Να δούμε, έλα. Λοιπόν, ναι. Τετράδα τρίτης λοιπόν. Λίβερπουλ, Βασιλεία, Χ ημίχρονο. Ναι, από ωραίο είναι 2-10. Μάλιστα. Μονακό, Ζενίτ. Κατά τη γνώμη μου, Ζενίτ είναι καλύτερη ομάδα του Μονακό. Διπλό, 2-55, είπαμε ότι Ζενίτ θέλει μόνο την νίκη. Μάλιστα. Ολυμπιακός Μάλμε, άντερ γιατί. Η Μάλμε έχει να παίξει ένα μήνα. Ο Ολυμπιακός να φοβάται να φάει ένα γκολ. Αυτό ακριβώς. Ολυμπιακός... Ρε, τι κάφρος είναι αυτός ο προπονητής της Μάλμε. Ωραίο. Ρε, τι κάφρος είναι αυτός. Ωραίο. Και στο πρώτο παιχνίδι κάτι είχε κάνει ζωή και έλεγε κάτι. Τι κέρδισε και μετά να σε αυτή είναι η σοβαρή σου ιδή που είναι. Καλά, να σου πω τώρα. Θα μου πεις ή δεν θα μου πεις. Λες, μη σου πω, αλλά να σου πω. Τα ίδια έκανε ο Μουρίνιο όταν πέσα από τότε στην πόρτα. Πρόσεχε, πριν κάνει όνομα. Πριν κάνει όνομα. Θυμάμαι που είχαμε κερδίσει τον Λισαντέμπε κεφαλιά στο πόρτο 0-1. Δηλαδή, ερχόταν να παίξει και έλεγε ο Μουρίνιο. Έδοξε στην πόρτα. Και έλεγε ο Μουρίνιο μετά. Ακούστε, μην πανηγυρίζετε, γιατί θα σα έχουμε τρία γκολ στη ρεμάτα. Και πώ απέκλεισε, βέβαια, δεν το συζητάμε. Ναι, αυτό ήταν προβλητικό στο πρώτο παιχνίδι. Έλεγε ο Ολυμπιακό τώρα, λέει κάπου πρέπει να χάσει. Χάνει κάθε χρόνο, θα χάσει τώρα, λέει στο Καραϊσκάκι. Δεν χάσε όμω. Έτσι. Ρε ούρε! Λοιπόν. Ο Ολυμπιακό λοιπόν πρέπει να σοβαρευτεί αν θέλει να κάνει κάτι. Πολλά είδη για τον Γαβρο, προχώρησε παρακάτω. Άντερ 1-90 και Ρεάλου τον Κόρετ 4-6 γκολ. Είναι που θα έρθει το μάτι του Σεφίλ. Δηλαδή 1-3, 1-4 το βλέπει αυτό. 1-2. Είναι σύστημα 3-4 αυτό, δεν φαίνεται πάλι. Μάλιστα. Ωραία. Τετράδα Τετάρτη. Μάλιστα. Μπιλμπάου, Μπάτε Μπορίσο. Να το, ορίστε που δεν φαίνεται. Το κάνει ο Γίγα Σεραφείο. 2-3 γκολ. Δεν ανοίγει πολύ η Μπιλμπάου τα παιχνίδια τη. Τι εννοεί, δεν λαστέξ. Όχι, δεν τα ανοίγει. Δηλαδή, άμα το δει, είναι συνέχεια 1-0, 2. Ναι, και μέσα και δύσκολο να παίξει μπαλά. 2-3 γκολ, απόδοση 2. Μπαρσελόνα, Παρίσι, Ζερμέν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Μπαρσελόνα να παίζεται στο 1-40, κάπου εκεί πόσο είναι. Του καρφώσει ο Ήμπρα και θα λέει εγώ είμαι ο Θεό. Τι 2 λοιπόν η Παρίσι, Ζερμέν. 2-40. Πόρτο Σαχτάρ, Χ ημίχρονο, δύο και δύο ομάδες έχουν περάσει. Δεν πάνε ούτε καν για την πρώτη θέση. Δηλαδή αυτό είναι 0-0 το παιχνίδι, ας πούμε. Χ
Ποιοι ημίχρονο, τώρα δεν ασχοληθούν. Γιατί να ασχοληθούν. Μόνο για τον εκατομμύριο της νίκης θα παίξουν. Ναι, δεν λίγα είναι. Γι' αυτό. Για από ένα πεντακοσαρικάκι και οι δύο είναι μια. Για αυτούς λίγα είναι. Για εμάς που είναι πολλά. Για εμάς είναι πάρα πολλά. Αλλά μπορούμε για αυτούς... να πάμε να παίξουμε. Σαχτάρ που δίνει. Και Ρώμα Manchester City under απόδοση 2. Επειδή για μένα δεν παίζει ο Αγκουέρο, οπότε θα δυσκολευτεί η City. Μάλιστα. Έχει και τετράδα πέμπτη. Ναι, και τετράδα πέμπτη και κλείνουμε. Ναι, ναι. Gladbach Ζυρίχη 4-6 γκολ. Εδώ ναι. Η Ζυρίχη. Γερμανία είναι αυτή. Η Ζυρίχη, αν πάει και νικήσει μέσα στο Gladbach, περνάει. Μέσα στο Gladbach. Μέσα στο Gladbach. Το Gladbach είναι πολύ, γιατί που ξέρεις, γιατί δεν νομίζω να το πει. Έχει Gladbach. Α, είναι το έτσι, έχει δίκιο. Έτσι. Οπότε θα είναι ανοιχτό παιχνίδι. Αλλά μ' άρεσε πώ το δει στο Gladbach. Και η Ελβετή είναι επιθετική ομάδα, 4-6 γκολ. Young Boys Sparta Praga. Ναι, Sparta Praga. 4-6 γκολ και αυτό. Μάλιστα. Πάω και Γκάμπ. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα το παρατήσει. Δική μου γνώμη. Γιατί, ρε. Θα το δει και να πάει για το πρωτάθλημα. Δική μου γνώμη και γι' αυτό μίλαγα με τον Ζαΐρη. Θα το ρωτήσετε. Ναι. Χι δύο απόδοση που η Γκάμπ ήταν καλύτερη με τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον. Μάλιστα. Απόδοση 1,90. Και σε Σεβίλη Ριέκα είναι το αντίστοιχο σαν το Gladbach Ζυρίχη. Η Ριέκα θέλει να νικήσει για να περάσει τη Σεβίλη 4-6 γκολ. Τι μου θύμισε τώρα τότε με το χαλκείο του Βάζελου που ακούγαμε την ευρωπαϊκή πορεία κτλ. Είχε μια τέτοια μετάδοση. Με ποιο παίζατε, με τη Δυναμό, στη Ριέκα, με ποιο παίζατε. Με τη Χάιντουγκ, αγόρι. Εγώ δεν είχα μετάδοση. Εγώ είχα μετάδοση. Και έλεγε ο περιγραφέας τώρα. Όχι εγώ ήμουν σαν αγωνιστικό χώρο. Πύρινος λέει ο κόσμος εδώ στην κόλαση τη Ριέκα ο Παναθηναϊκός. Και ήταν ένα γέρο με μια ροκάνα. Μια ροκάνα το μάτσο. Ένα σκεδοδιά με μια ροκάνα στην κόλαση. Έχω ξαναπεί ότι σε αυτό το μάτσο επειδή ήμουν στον αγωνιστικό χώρο μέσα έκανα ρεπορτάζ. Είναι το μάτι που φοβήθηκα πιο πολύ στη ζωή μου από όλα που είχε πάει πάνω 20 χρόνια. Γιατί? Εντάξει, γιατί ήταν η εποχή που ήταν οι Σέρβοι με τους Κροάτες, ήταν full πόλεμος. Ήταν αδέλφια, ναι. Ναι, και εμείς ήμασταν υποτίθεται σε Ορθόδοξοι κτλ. Ναι. Κάνε αλλαγή να τα πω στον Ηλία για να φύγει ο. Έλα, μην το δούμε κι αυτό. Έλα, Σεραφείμ, πήγαινε στο διπλό. Μπράβο, στο διπλό. Ναι. Λοιπόν, ήταν η εποχή λοιπόν που ήταν στα μαχαίρια. Η UEFA είχε αποκλείσει την. Τη Χάιντουγκ να μην παίξει στο γήπεδο της στο Split. Και το είχαν δει σαν νίκη του κατεστημένου του Ορθόδοξου οι Κροάτες και είχαν έρθει 10.000 Κροάτες στη Ριέκα που ήταν στα σύνορα, τελευταία πόλη παραδαλάζια. Οι Έλληνες δεν υπήρχαν και πήγαν να μας ρίξουν μέσα στη θάλασσα. είχε ένα δρομάκι που κατέβαινε στο γήπεδο, παραδάλαζε. Όμως έχει κάτι πέτρες, το θυμάμαι σαν τώρα. Καντρίτα λέγεται το γήπεδο. Ένα δρομάκι, μόνο ένα δρομάκι να κατεβείς και από κάτω είναι γκρεμός, θάλασσα. Και είχαν έρθει στο δρομάκι, εμείς εδώ μεταξύ κάναμε το λάθος με την αστυνομία και πήγαν δημοσιογράφοι πρώτα την ομάδα για να προλάβουν. Και μόλις είδαν αυτοί ένα πούλμαν με ελληνική σειρά, α, οι παίχτες είναι, βάλατε! Και πηγαίνει μας κάναν έτσι. Όταν κατέβηκε, είδαν ότι δεν είναι οι παίχτες. Όταν κατέβηκα, όχι, ναι, αλλά αυτό το είδαν γρήγορα. Το είδαν και όταν ήταν απ' έξω, αλλά όταν κατέβηκα, ξέρεις τι έγινε, Ηλία. Είχαν κάνει ένα διάδρομο 100 μέτρων ο στρατός. Ένα διάδρομο που χώραγε από δύο άτομα να περνάτε. Και από εδώ και από εκεί ήταν χιλιάδες Κροάτες και μας λέει ο υπεύθυνος. Τρέξτε να φτάσετε στο γήπεδο! Και τρέχαμε μέσα στο διάδρομο και ερχόταν την πέτρα. Ριζούπολη, δηλαδή. Τι, Ριζούπολη ήταν μπροστά. Και πόσο ήρθε το ένδοξο αυτό το παιχνίδι. 1-1, μας βάζουν γκολ στο 5 λεπτό και λέμε θα πάμε 5. Ο Μαδάρα τότε με η Χάιντουκ. Κάθισε πίσω όμως η ομάδα. Κάθισε πίσω η ομάδα. Κάναμε 40 ευκαιρίες στο θερμό. Μπορέλη ο Φάρσης στο 77. Χαίρετε. Πήγαμε στο πρώτο Champions League που πήγαμε να πάρουμε και το τρόπαιο. Φτάσαμε μέχρι τον ημιτελικό. Έχει ένα φίλο που σε περιμένει. Να δούμε. Ναι, Ζάιρης, έλα, Ζάιρης, ναι. Να μας φύγει γιατί έχω και εγώ τα προγνωστικά μου, δεν τα έχω δώσει, θα τα δώσω στο τέλος. Ορίστε, για μην φαγώνεσαι. Γιώργο, μας ακούς. Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Δεν χαίρετε κανείς, αλλά τέλος πάντων καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Παρασκευή σου, άρρωστος, μαθαίνω, Ηλία μου. Σε παίρναμε τηλέφωνο, δεν έβγαινες, δεν τρέπεσαι λίγο. Εδώ σε πήραμε. Κυκλοφόρησε στο πρώτο φήμη. Σου κινητό. Ναι. Στο δεύτερο κινητό. Σε αυτό που έχεις για όσους είναι από την Αθήνα. Ναι. Σε αυτό που έχεις για όσους είναι από Θεσσαλονίκη. Κακίες. Σε αυτό που έχεις για τα δερμάτινα. Αυτό, Γιώργο. Κακίες, για τα δερμάτινα. Κακίες εγώ δεν λέω. Εγώ Γιώργο μου ειλικρινά είπα τα παιδιά ότι δεν σε βρίσκουνε. Ναι, ήθελα να, κρατήσω ένα επίπεδο και να μην φέρω σε δύσκολη θέση. Έτσι, μπράβο. Άξιο. Σε ευχαριστώ. Γιώργο, εγώ όταν μου είπαν ότι δεν σε βρίσκουνε. Είπα αν έχουμε κανένα φίλο στη Θεσσαλονίκη να το στείλουμε στα διαβατά. Αλλά δεν. Όχι, δεν θα σπάσουμε. Μετά το παιχνίδι τη Ξάνθης, γιατί δεν με πήρε να συζητήσουμε. Πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ και φώναξα λυσία. Έτσι, λοιπόν. Τι γίνεται, Γιωργάκη, καλά τα λουκούμια στην Ξάνθη, πώς πήγαμε. Πάρα πολύ καλά. Ακανέδε, είναι σέρε αυτό, είναι σέρε. Δικαιότατη νίκη τη Ξάνθης, μα έκανε γιογιό. Τάπα, αυτά, Άγγελο, πες κάτι άλλο. Να. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αν εκεί είχε ή το Σκόντρα ή το Τζαβέλα στο κέντρο της άμυνας, ναι. Πιθανώς να μην έχανε. Και το λέω αυτό γιατί ο Τσιόλης ήταν εξαιρετικό στο μάτι με τον Ολυμπιακό. Και μετά δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Αλλά εκεί ο ΠΑΟΚ δεν περίμενε τον Ολυμπιακό ψηλά.
Εκεί ο ΠΑΟΚ ήταν πίσω. Σε τέτοιο μάτς ο Τζιόλης είναι καλός. Το να παίζει ψηλά στην άμυνα και να τρέχει μετά να καλύψει χώρους δεν τον μπορεί και δεν είναι και φυσική του λοιπόν. Γι' αυτό και έκανε πάρτι εκεί ο καπετάνος. Ωραία. Γρήγορα, γρήγορα τώρα πάμε στα. Παίζει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη, έχει παιχνίδι με την Κινκά. Έτσι, η μόνη ομάδα από τις τρεις ελληνικές που μπορεί να περάσει στο Europa στην επόμενη φάση, έτσι. Έτσι ακριβώς, ο ΠΑΟΚ ο οποίος μετά την προτελευταία αγωνιστική όπου κέρδισε τη Δυναμό Μίνσκ και παράλληλα η Φιωρεντίνα κέρδισε την Κινκά, χρειάζεται απλά αυτό το μισό μηδέν για να περάσει. Ωραία. Όχι ότι μπορεί να το κάνει εύκολα. Όχι, απλά δεν κυνηγάει τώρα νίκη με διαφορά σκορ. Ωραία, επειδή βγήκε η κάρτα στον αέρα, έχει πέσει η κάρτα από τα προγνωστικά σου, άρχισε να μας τα λες και τα συζητάμε. Ωραία, θεωρώ λοιπόν για να ξεκινήσω από το μάτι του ΠΑΟΚ ότι επειδή έχει επιστροφές και Σκόδρα και Τζαβέλα και θα είναι γεμάτη τούμπα αυτό το 1-0 μπορεί να το πετύχει. Μάλιστα, η Σκόδρα Τζαβέλα και θα είναι γεμάτη τούμπα. Σαν να μου περιγράφει τη United ένα πράγμα. Να γεια σα. Κοίταξε να δείτε, με βάση το γεγονό ότι είναι γυμνό πίσω στην άμυνα σε ό,τι αφορά τα στόπερ, είναι καλέ τα στόπερ. Μου λέει ο Σκαρή εδώ, άκουσε Γιώργο μου τώρα. Ο Γίγα, τον έχει γνωρίσει το Σκαρή καταρχήν. Δεν ξέρω αν τον έχω γνωρίσει. Τι δεν ξέρει, πού τον έχω γνωρίσει. Όταν με φάγατε από το Σταρ ήταν εκεί. Όχι, όχι. Όχι εμεί, ο άλλο. Ο άλλο. Όχι ο άλλο. Ούτε καν ο άλλο. Μην πω τι ιστορίε τώρα και μα κυνηγάει επιθεώρηση εργασία. Να σου πω κάτι. Ο Σκάρη, που δεν είναι καλό Σκάρη όπω λέμε, είναι Σκάρη το όνομά του. Μου λέει ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει 2 εκατομμύρια αν πέρασει την επόμενη φάση. Τα χρειάζεται ο Ιβάν Σαββίδη τα 2 εκατομμύρια. Φυσικά τα χρειάζεται γιατί πέρυσι με το Κάζο το οποίο έπαθε και τα παλτά τα οποία το φόρτωσαν έχει ξεκαθαρίσει ότι για να κάνει περισσότερες μεταγραφές των δύο θέλει να προχωρήσει τη φάση των 32 και τα χρήματα τα οποία θα πάρει από το Europa League θα τα διαθέσει αποκλειστικά για να μεταγραφές. Παλιροφωνιάς δηλαδή ο Ιβάν. Όχι, δεν είναι φρακοφωνιά, απλά πόνεσε πέρυσι η τσέπη του και φέτος θέλει να κάνει μια πιο σωστή διαχείριση. Ρε Πάοκ, δεν του λέτε έτσι, δεν του λέτε εσείς, άμα σας λέω ότι δεν έχω και Πάοκ, δεν του λέτε έτσι. Ρε Πάοκ, λέγαμε και στον Πατατούδη και το καταστρέψαμε. Ναι, συμφωνώ, εγώ τα ξέρω, για τα λες εσύ. Λοιπόν, για πες τώρα, έλα. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν και φέρνω ως βάση το Νάσο Ρίσκου, θα τον πω ότι είναι Ρίσκου με τον ΠΑΟΚ με την Κινκά. Ναι, μας έχει πρίξει μια ώρα με τον ΠΑΟΚ, πάμε παρακάτω. Ναι, ναι. Συνεχίζω με τον αγώνα το βολικό Χ στη Γιουβέντους με την Ατλέτικο, αλλά θα πάρω το Χ ημίχρονο. Ναι, ναι. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί το μάτι να ξεφύγει στο δεύτερο ημίχρονο ανάλογα και το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού με τη Μάλμε. Θεωρώ ότι χωρίς σκοπιμότητα στο Ματ Μπάγκερ Τσέσεκα, η Τσέσεκα έχει καλή επίθεση, θα βάλει το ένα γκολ αυτό παίρνω τον γκολ. Και επειδή είναι αναξιόπιστη αμυντικά η Λίβερπουλ, όχι μόνο επιθετικά, θεωρώ ότι θα το φάει το γκολ από τη Βασιλεία. Επομένως, άσο πάω, γκολ γκολ Μπάγκερ Τσεσεκά, γκολ γκολ Λίβερπουλ Βασιλεία και το χ της Γιουβέντους με την Ατλέτικο στο ημίχρονο. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε τι θα κάνεις, τι ψάρια θα πιάσεις δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Ας την κάμερα, Γιώργο, μην κάνεις μαγιές. Του χρόνου σε ποιο κύπελο θα παίζεις, Γιώργο, μια πες μας. Του χρόνου, εγώ τέτοια μέρα θα είμαι στη Μαδρίτη, φίλε. Στη Γιατί Μαδρίτη, τι θα έχεις στη Μαδρίτη, γιατί είσαι ατλέτη. Ρεάλ Μαδρίτης ΠΑΟΚ. Ρεάλ Μαδρίτης ΠΑΟΚ, όχι ΠΑΟΚ. Γιατί ΠΑΟΚ. Θα παίξει και με τη Ρεάλ, θα παίξει. Θα παίζει η Ρεάλ στο Europa. Φύγε, Γιώργο, θα μας φτιάξει το κάδρο. Φύγε από εδώ. Τώρα θέλω να απαντήσει ειλικρινά. Αυτό στο μεταξύ βιάζεται να δώσει τις κάρτες. Νόμιζα ήθελε να δώσει κάποια τρομερή πληροφορία. Νόμιζα ήθελα να με ρωτήσει για τη διαιτησία στο Ολυμπιακό ΣΠΑΣ. Ναι, θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά στο εξής. Δεν το είδε. Δεν το είδε, όχι, πραγματικά δεν είδε. Ο ΠΑΟΚ τώρα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στι παρέε αυτέ τι καφετέριο παρέε. Εκεί που κάνω άλλο έτσι. Υπάρχουν παντού αυτά. Ναι. Υπάρχει πίστη για το πρωτάθλημα ή σου λέει ότι άμα ρε θα ξεφουσκώσουμε, είναι παροδικό, η ομάδα δεν έχει παίξει κλπ. Σαν μέσο όρο, δηλαδή οι φίλαθλοι τι λένε. Οι νοήμονες, πρόσεξε. Μην μου πεις αυτοί που θεωρούν ότι έχουν πάρει πρωτάθλημα και είναι 20 πόντους πίσω. Αυτή είναι ελάχιστη, θα σου μεταφέρω Ηλία, επειδή νομίζω ότι δεν θες να κάνουμε χιούμορ, αλλά να σου απαντήσω ειλικρινά. Ναι, καλά, δεν είναι το πιο σοβαρό από τον κόσμο. Το 99% των φίλων του ΠΑΟΚ απαιτεί από το Σαββίδι τρεις καλές μεταγραφές για να συνεχίζει να ελπίζει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σε ποιες θέσεις πονάμε, Μπέλε. Έναν κεντρικό αμυντικό. Κανονικό. Έναν μέσο. Ναι. Και ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει στα άκρα όπως ήταν για παράδειγμα πέρυσι ο Βιερίνη, παλιά ο Βιερίνη ή πέρυσι ο Στόχ. Ρε, εσύ αυτός ο Τζανδάρης που έπαιζε. Αυτός ο Τζανδάρης, φίλε, έπαιζε στην Επανομή και πέρυσι έπαιξε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ναι, είναι, ένα παιδί το οποίο στην προετοιμασία της Ολλανδίας έκλεψε την παράσταση. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ο Ρανιέρι πήρε στην Εθνική μέχρι και κάτι περαστικούς και κάτι Αυστρο-Ούγκρους, κάτι τέτοια. Αυτός ο Τζανδάρης δηλαδή δεν δικαιούται μια συμμετοχή. Λέω εγώ τώρα έτσι που τον είδα. Δεν ξέρω αν παίζει πάντα έτσι το παιδί.
Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής με τις παραστάσεις που έχει τώρα μέσα στο Αρτέμιο Φράκη, αν θες ακόμα και στο Γεώργιος Καραϊσκάκη, είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να παίξει σε πρώτη φάση, νομίζω, στην εθνική νέο. Και σε δεύτερη δημιουργικό. Είδες, Γεωργάκη μου, που τα αφήσατε τα Πάμπλο Γκαρσία τρομοκρατία και να σου πω και να σε πω και Μουσλίμοβιτς και τέτοια τι ωραία που παίξατε και κερδίσατε και δεν άνοιξε και μύτη. Τα είδες αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο, πήρε πάσα ο Φουστέρ. Τι πράγμα δεν άκουσα? Έχει πάρει τη σκυτάλη ο Φουστέρ. Ποιος Φουστέρ, μωρέ, κορίτσινο Φουστέρ, Γιώργο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, μας κούρασες και εσύ και ο Ζάιρης μαζί. Λοιπόν. Συμφωνώ, άντε γεια σου. Άντε γεια. Άντε γεια σου, λοιπόν. Επιστροφή εδώ, λοιπόν, ναι. Να δούμε τα προγνωστικά του έκτακτου συνεργάτη στο μπάσκετ, γιατί θέλω να σε κοντράρω για τίποτα άλλο. Όχι, δεν είναι δικά μου. Είναι ενός που λέει ότι ξέρει μπάσκετ. Αντιλοκουμπώ. Ναι, για να δούμε. Είναι απευθείας από Αμερική, κοίτα με τι κάρτα. Είναι αυτό, ρε παιδιά. Έτσι, τα έχει φτιάξει κιόλα ωραία με κάρτα μπάσκετ από πίσω. Μόνος του, έτσι. Λοιπόν, New York Knicks. Πού είναι το σημείο? Θα σου πω εγώ πού είναι το σημείο. Δεν βλέπει γιατί είσαι τυφλός. New York Knicks, Pelicans. Έχει, γιατί είναι New Orleans, γιατί δεν το λες? Δεν ξέρεις που είναι, είναι βλάχο, δεν ξέρεις. Νο, Pelicans, λοιπόν. Έχουν πλεονέκτημα οι Knicks, όπως βλέπεις, 6,5. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Ωραία. Και τι μας δίνει ο συνάδελφος τώρα εδώ, ποιο είναι το σημείο? Δίνει τους Pelicans, από ό,τι καταλαβαίνω. Τους Pelicans. Λέει και στα τρία δίνει το δεύτερο, ναι, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, θα το ρωτήσω. Μα εσύ δεν έλεγες ότι ξέρεις? Να σε λούσω τώρα, λέγε. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Dallas Mavericks, λέει, Memphis Grizzlies εδώ. Λοιπόν, ότι έχουν μείον 1,5 τον Dallas, 2,60. Εδώ παίζει ίντερνετ βέβαια, δεν παίζει. Εδώ παίζει τον Dallas προφανώς. Ναι, προφανώς παίζει τον Dallas. Και Portland, Detroit, μείον 7,5 η Portland. Μα με τα μείον και με τα σύν είναι η ιστορία. Δηλαδή παίζει, και εδώ παίζει το Portland με έναν 90, κατάλαβες. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, την άλλη φορά θα με βγάλουμε και στο τηλέφωνο. Καλά, μου λες κάτι. Λοιπόν, μας εξηγείς και ωραία. Τηλέφωνο. Για πάμε να δούμε τα προγνωστικά τώρα. Αυτά θα πιάσουμε δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο, γιατί λοιπόν δεν έπιασα και πολλές. Όχι, κάτσε εδώ, εγώ τα χάτσα και τα λούστηκα. Περίμενε. Λοιπόν, μην κοιτάς καθόλου. Τα προγνωστικά λοιπόν, από τον δρόμο της λογικής. Εγώ έχω κάνει ένα τουρλού. Εσύ είναι μεγάλη, μας έλεγε να μην τα δίνουμε μέρα. Μέρα τα δίνουμε όλα μαζί και τα λοιπά. Ορίστε, τα δίνουμε όλα μαζί. Πόσες κάρτες έχεις δώσει? Λίγες, 4. Λοιπόν. Τορκή Χάλιφαξ, που εσύ το βλέπει εκεί, εκεί που βγάζουν τα παλτά που λες και εσύ. Μάλιστα, μάλιστα. Τα μάλιστα είναι αυτά. Ένα, εγώ βλέπω τον Άσο 1,90 κάντερ, τρομερό Άσο. Φοβερή έδρα η Τουρκία. Γιουβέντους Ατλέτικο Μαδρίτης, χ ημίχρονο 1,85, μη σου πω και χ τελικό, αλλά χ ημίχρονο. Μάρι Μπορσάρ και διπλό με 1,80. Αϊτχόβεν Δυναμό Μόσχα. Εδώ χ ημίχρονο νομίζω ότι είναι καλά. Έτσι. Γιατί λοιπόν πάει, έχει δει τι αποτέλεσμα θέλει η Αϊτχόβεν. Με χ νομίζω βολεύονται και οι δύο. Και δεν θα σκοτωθούν κιόλας. Αυτά νομίζω ότι είναι καλά για στρωτά σημεία, για τα βατά σημεία που λέμε τα εύκολα. Να πάμε στην επόμενη κάρτα, η οποία είναι με πιο μεγάλες αποδόσεις. Βγάζουμε το μήνα, αλλά δεν έχουμε βγάλει το μήνα ακόμα. Αϊτχόβεν, ναι, Δυναμό Μόσχας, χ τελικό. Άγιαξ από ελ, βλέπω χ. Βέβαια δεν περνάει από ελ με χ. Αλλά δεν θα κερδίσει και εύκολα. Να πούμε ότι ο Δόνης επιστρέφει στο Άμστερνταμ, μέσα στον προπονητή. Εκεί που είχε κάνει την κούρσα. Μέσα στο άλλο γήπεδο όμως. Στο τρέιλερ της Νόβα. Έχεις δει το τρέιλερ της Νόβα για το Champions League? Έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο τρέιλερ με Ρονάλντο, Μέση, Γιαγιά Τουρέ. Και είναι και ένας Δόνης μέσα στη μέση. Και προσπαθούσα να καταλάβω πού κολλάει ο Δόνης. Γίγας ο Γιώργος ο Δόνης. Άγιαξ από όλοι λοιπόν επιστρέφει στο Άμστερνταμ, αλλά στο άλλο γήπεδο ο Γιώργος ο Δόνης. Να μην χάσει το παιδί. 4-10. Μονακό Ζενίτ. Εγώ βλέπω μια ισοπαλία. Με 3-20 απόδοση, επειδή και οι δύο θα καίγονται, βλέπω στο τέλος θα φέρουν χ. Και Ρώμα Manchester City. Εγώ αυτά που λέγεις για τη Manchester City, μη σου πω που τα γράφω, γιατί και την άλλη φορά τα έλεγες και ήρθε άσος ωραιότατος, καλοπληρωμένο λοιπόν το διπλό 2,70. Σιγά τη Ρώμα. Μες στη Ρώμη. Σιγά τη Ρώμα, το φόβητο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Σιγά. Ναι, λοιπόν, εντάξει, δεν είναι και φόβητο, τώρα τη City καλύτερη. Όχι, δεν είναι καλύτερη City. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα που είναι. Τα έχουμε δει όλα με τα ημίχρονα τελικά. Αυτό το παιχνίδι το έχει παίξει 5 ναι, φορές. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί μια, άμα έρθει 0-0 είσαι ωραίος. Έχει πιάσει όλα τα στοιχήματα από την αρχή. Δεν κοντράρω ποτέ τα στοιχήματά μου. Στο έχω ξαναπεί. Μην το παίξει καθόλου μετά σε άλλα δύο. Πρέπει να το παίξει στα άλλα δύο. Γιατί, για ποιο λόγο να βάζω πάρα πολλά παιχνίδια στο κεφάλι μου? Άγιαξ από ελ επίσης χ ημίχρονο χ τελικό. Young Boys Σπάρτα Πράγα χ ημίχρονο άσο τελικό. Καλή ομάδα Young Boys. Τελευταία είναι και σε μεγάλη φόρμα. Στεάου Αντιναμό Κιέβου, είναι αυτό το μάτς που δεν έχει όνομα κανονικά στην Ρουμανία. Εγώ βλέπω χ ημίχρονο άσο τελικό. Καλή η Στεάου φέτος, παίζει και ο Σαν Μαρτιάνο γίγαντας. Ωραίος παίκτης. Φεσταράς μεγάλος. Δεν ήταν Θεόμουρλος. Θυμάμαι, ναι, όχι, ήταν παιδί μου, ναι, ήταν τεμπέλης καταρχήν. Δεν έκανε προπόνηση, αλλά θυμάμαι όταν τον πρωτοφέρανε. Δεν διάβαζε. Ναι, δεν διάβαζε. Ναι. Θυμάμαι τον φέρανε. Πήραμε το πρωτάθλημα με στη χρονιά εκείνη που τον φέρανε. Χωρίς να έχει παίξει όμως. Έπαιξε τα τελευταία παιχνίδια. Δεν είχε παίξει αρκετά παιχνίδια καλά. Τον φέρανε γιατί, την ξέρω την ιστορία, έπαιζε Τζένοα Γκλόρια Μπίστισα στο Ιντερτότο.
Καλοκαίρι, τώρα μήνας Ιούνιος, τέλος. Και είχε κάνει μαγικά πράγματα. Εμείς δεν τα είχαμε δει βέβαια, αλλά αυτοί που ψάχναν, ο Ζάιτς ήταν τότε υπεύθυνος, τον είχαν δει, λέει, απεχταράς, θα τον πάρουμε. Τον φέρνουν, ναι, τον φέρνουν λοιπόν στην προετοιμασία, πάνω στην Ελβετία κάνα προετοιμασία, το με το Zoom, και βλέπουμε ένα παιδάκι, ένα καχεκτικό, αυτός είναι ο παιχταράς. Έλα μωρέ που είναι ο παιχταράς. Και μπαίνει στην προπόνηση Λία μέσα, το θυμάζαν τώρα πρώτη μέρα, και αρχίζει να περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια Ολωνών. Όποιος πήγε να το μαρκάρει, την παίρνει κάτω από τα πόδια. Δηλαδή το κάνει 10 φορές, πήγε να το κόψει. Ήταν ωραίος παιδί. Ναι, και μετά παίζουμε ένα φιλικό με την Γκένγκ, επίσης εκεί, και κάνει μαγικά. Βάζει και ένα γκολ ψιλοκρεμαστό με τη Βίλεμ σε άλλο φιλικό, και όλη τη χρονιά τραυματιζόταν δύο μάτς, γιατί ήταν, δεν έκανε προπόνηση. Όχι, δεν ήταν, δεν έκανε προπόνηση. Ήταν τεμπέλης. Γιατί και ο Σιμνιεύσκι δεν ήταν. Ναι. Τα δύο μάτς που έπαιζε όμως έβγαζε μάτια. Πέρναγε 10 παίχτες, έδινε τα γκολ. Πόσο χρόνο είναι τώρα και παίζει? Πρέπει να είναι 32. Μόνο. Παίζει, ναι. Και παίζει και στην Εθνική. Τον πήρε και στην Εθνική τώρα και κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Βέβαια τον είδα δυναμώσει, τον έχουν φέρει. Έχετε παράδοση στους κρασοπατέρες. Ναι, και ο Μίκλαντ, θυμάμαι εκεί πέρα, ήθελε 5 μήνες να ξυπνήσει. Ο Μίκλαντ πήγαινε στο Privilege που ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Έβγαζε τα παπούτσια, έβγαζε, αν είτε φοράγε παντόφλες, καθόταν αξιπόλυτος, γινόταν ντεύ και καθόταν στη μέση της πίστας. Και πήγα να τον πατήσει κανείς, να τον πατήσει κανείς. Λοιπόν, στη Άγουα Δυναμό Κιέβ, λοιπόν, έχει μήχρονο στο τελικό και τελευταία κάρτα είναι για τα πολλά που λέμε, έτσι, φύγαμε για τράπεζα. Μπαρσελόνα Παρίσι Σεν Ζερμέν 2 ημίχρονα στο τελικό, γιατί να μην έρθει. Λίβερπουλ Βασιλεία 2 ημίχρονο χ τελικό. Λόγω ότι χωνεύω και τη Λίβερπουλ, δεν θέλω να περάσει, αλλά πιστεύω ότι είναι και ένα πιθανό αποτέλεσμα. Ρώμα Μάντσεστερ Σίτι, δίνω και το σκορ 1-3. Για να το ξέρει να το παίξει. Και λέει για Τραμπζοσπορ, επίση μια ωραία ανατροπή με Αβραάμ εκεί, με over κτλ. Έτσι. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Θα γυρίσει καβάλα στο άλογο στον Πειραιά, να το θυμηθείς. Αυτά είναι και τα δικά μου προγνωστικά. Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος. Έτσι δεν είναι, κύριε? Α, να πάρουμε, ναι. Δεν σε νοιάζει, ρε. Το πες εμένα. Τέλος. Τώρα που έλεγες για κρασοπατέρες, ναι, ναι, τα λοιπά, θέλω να σου πω πότε αποκαθιλώθηκε ένα είδαλμα της παιδικής μου ηλικίας. Ποιος? Πάω στο Καλούα να πιω ένα ποτό. Στο Καλούα. Και ποιον συναντώ μπροστά μου. Τα ξέρει ο Σκαρίς, τα Καλούα τα ξέρει. Και ποιον συναντώ μπροστά μου. Εύκολο το βρεις. Το Ντομινίκ Βίλκινς. Έλα, εντάξει. Ήταν λοιπόν στο Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Τότε όλοι οι μπασκετμπολίστες ήταν. Πρόσεξε. Ναι. Ο Ντομινίκ Βίλκινς για μένα που ήμουν μπασκετικό σπουδαιό. Για όλου. Δέο. Τον είχα σε τέτοιο απόσταση. Όταν τον είδα να ξεφτυλίζεται, να την πέφτει σε μια μπαρκούμα, να κερνάει σφινά και αυτά. Να λέω. Εσένα λέω είχα αφήσει να καραγκιόζει. Και του κάνει χαμούτρα κρέα. Ναι, του κάνει ένα μουστακάκι γελίο με κάτι αθλητικά παπούτσια. Ναι, ενοχλήθηκε τόσο πολύ που μετά έφυγε από τον Παναθηναϊκό για αυτό το λόγο. Και σου έχω ξαναπεί, η δεύτερη φορά που αποκαθήλωσα είδαλμα ήταν όταν ήμουν στο σχολείο και είχε έρθει για τα Special Olympics στην Ελλάδα ο Σβατσενέγκερ. Τότε με τον Κόναν και τα λοιπά, στα καλά του. Και όλα τα πιτσιρίκια πέσανε να δούμε τον Σβατσενέγκερ. Και πάω δίπλα στο Σβατσενέγκερ, φτάνω δίπλα στο Σβατσενέγκερ κτλ. Και είναι μισό κεφάλι πιο κοντός από μένα. Έκανα ένα μήνα να το ξεπεράσω. Ένα μήνα. Λέω ρε παιδιά, ο Σβατσενέγκερ, λέω. Και με αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες λοιπόν, του ιδιαίτερου Νικολάου, του γίγαντα, του κάτσε εδώ που λέμε και του καράτε, να σας αποχαιρετήσουμε και για αυτή την Τρίτη. Αγωνιστική. Ελπίζουμε με επιτυχίες. Την Παρασκευή θα είμαστε πάλι μαζί εδώ. Να δούμε αν θα έχουν βγει και για πρόεδρο τίποτα προγνωστικά κτλ. Τι έχει μετά το πρόγραμμα? Μετά έχει Θόδωρο Σούκα με σκυλιά, γαυγίσματα, χαμό. Κανένα σκύλο καλεσμένο. Ναι, έχει και ένα σκύλο με τον οποίο θα μιλήσει προσωπικά ο ίδιος από ό,τι κατάλαβα. Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, θα έχουμε και τέτοια επικοινωνία. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε εμείς. Ακολουθεί η εκπομπή Pets for You σε λίγη ώρα. Εμείς τα ξαναλέμε την Παρασκευή στις 7 παρατέρα το απόγευμα.